θα έχουμε στη διάθεσή μας μία ακόμα νέα σύγχρονη αίθουσα. Την αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης για παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Δωρεά της οικογένειας Χαντζηγιακουμή, όπου θα έχουμε την τιμή με το πέρας του αγιασμού να την εγκαινιάσουμε. Εκ μέρους του προσωπικού σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζομένους του COS TV, όπου συντέλεσαν καθοριστικά στην τελειοποίηση της αίθουσας με τη δωρεά του προστατευτικού στρώματος τοίχου. Τέλος, από φέτος το κέντρο μας θα έχει την τιμή να συνεργαστεί με τους ιατρούς, την νευρολόγο κυρία Νικόλ Τένς και τον μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο κύριο Παναγιώτη Κουζούκα, όπου με απόφαση του ΔΣ και της Προέδρου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά μας ως αμυστοί επιστημονικοί συνεργάτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο πάρευμά μας. Από εσάς παίρνουμε ανατροφοδότηση να συνεχίσουμε την δύσκολη μέρα, την επόμενη δύσκολη μέρα. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς που μας εμπιστεύονται και εμπιστεύονται την ειδική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Εύχομαι να σταθούμε για ακόμα μία χρονιά άξιοι των προσδοκιών τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία της οικογένειας Χατζηγιακουμή, θέλω να πω ότι θυμόμαστε με πολύ νοσταλγία και αγάπη τον Στέφανο, έναν άνθρωπο που είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίζω τα σχολικά χρόνια, ήταν λίγο πιο μικρός από μένα, αλλά αυτό που αντλούσα από εκείνον κάθε φορά που τον αντίκριζα και τον συναντούσα ήταν μια απέραντη καλοσύνη, μια θετική ενέργεια την οποία την μετέφερε στους συνανθρώπους του και να ξέρετε ότι από εκεί ψηλά που μας κοιτάει χαίρεται γιατί κάνει σάρκα και οστά ίσως και ένα δικό του όραμα, μια δική του θέληση όταν βρισκόταν δίπλα μας. Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, κουράγιο, δύναμη σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς, κύριε Διευθυντά, και σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Να είστε καλά. Σήμερα εγκαινιάζουμε την αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης προκειμένου να αναπτύξουν τα δικά μας παιδιά και άλλες δεξιότητες, να αποκτήσουν και άλλα ερεθίσματα. Αγαπάμε και νοιαζόμαστε τα ιδιαίτερα παιδιά μας. Όχι όμως μόνο εμείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και όλη η κοινωνία, οι υποστηρικτές του ΚΔΑΠΜΕΑ, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ. Η αίθουσα αυτή έγινε εις μνήμη του Στέφανου Χατζηγιακουμή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την οικογένειά του, η οποία είναι πάντα δίπλα στο ΚΔΑΠΜΕΑ. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο, το οποίο έγραψε η κόρη μου την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του ανθρώπου μας. Εκείνη την ημέρα επισκεφτήκαμε και το σχολείο για να γνωρίσουμε από κοντά την αίθουσα. Μας ξενάγησε η κυρία Τελή και ο κύριος Χατζηδαβίδ, ο οποίος μου μίλησε και για την ανάγκη δημιουργίας της αίθουσας. Ένας χρόνος πέρασε χωρίς το θείο μας, τον Στέφανο, τον Στεφανή, όπως τον φώναζα. Δύσκολο ακόμη να το πιστέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε την απώλειά του. Εις μνήμη του αποφασίσαμε εμείς, η οικογένειά του, η γιαγιά μου η Πετρούλα, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και τα αδέλφια μου, που μας είχε σαν παιδιά του, και οι φίλοι του συνάδελφοί του από το ΔΙΡΑΣΚ, που ήταν πάντα δίπλα του σε όλα, να συγκεντρώσουμε χρήματα και να τα δωρήσουμε στο Σγουρένιο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες του Δήμου ΚΟΠ. Οι δάσκαλοι και υπεύθυνοι του σχολείου, με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, κατάφεραν να μετατρέψουν μια αίθουσα από αποθήκη σε ένα χώρο αγκαλιάς, όπως μου αρέσει να το λέω, για τα παιδιά με αυτισμό. Μια μεγάλη αγκαλιά λοιπόν από το θείο Στέφανο σε αυτά τα παιδιά και ένα μας λύπης από όλους εμάς που μαζευτήκαμε σήμερα να σε τιμήσουμε, αγαπημένε μας θείε. Ιστερόγραφο. Επειδή ο τείχος έχει τη δική του ιστορία, από τον τοίχο του ΚΔΑΠΜΕΑ, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωστους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Μπράβο. Η Παναγιά και ο Χριστός μας αναπαύει. Πράγματα και πολύ ωραία. Ότι έκανε το αγωνία της. Αρκετά κουράστηκες αυτό το πράγμα. Αρκετά κουράστηκες. Δεν κάναμε πολλά πράγματα σε όλα τα σχολεία. Τα κάνουμε όχι. Οικογένεια είμαστε, οικογένεια.